Ο Βασίλης Τερλέγκας, εκεί καλεσμένος ο Βασίλης ο Τερλέγκας. Συζητήσαν βέβαια για διάφορα πράγματα και για να δούμε ένα απόσπασμα. Διαβάζω εδώ, έχει συσταθεί για χάρη σε ομάδα μελέτης των στίχων στο Σύλλογο Φίλων και Μελέτης Έργου Βασιλείου Τερλέγκα. Ναι. Αναλύουν τα τραγούδια μου και από ό,τι υποψιάζομαι μέχρι στιγμής, ίσως να με έχουν για ένα μέσο όρο της ελληνικής κουλτούρας. Το Τερλέγκιο Ίδρυμα Γραμμάτων και Τεχνών του Συλλόγου Φίλων και Μελέτης Έργου Βασιλείου Τερλέγκα. Αναλύσουμε τις δυνάμεις που ασκούνται κατά την ώρα που ο Βασίλης Τερλέγκας παίρνει τις στροφές, εκεί όπου τα χέρια πρέπει να είναι μονίμως σε έκταση κατά τη στροφική κίνηση για να δείξουν το κενό στην αγκαλιά του καλλιτέχνη. Αυτά συζητήθηκαν κυρίες και κύριοι στο Tonight Show με τον Βασίλη Τερλέγκα. Βέβαια είχαμε και τα γνωστά για, ξέρετε, το γνωστό σκοταδισμό. Εμείς καταφέραμε στην Ελλάδα του 2016 να κάνουμε το σκοταδισμό Late Night Show. Γιατί, εντάξει, τα σκηνικά εύκολα μπορείς να τα αντιγράψεις. Τον πολιτισμό και την παιδεία δεν μπορείς να τον αντιγράψεις και τόσο εύκολα. Και μάλιστα σε μια περίοδο που οι διακρίσεις, το bullying που γίνεται σε αυτή τη χώρα εναντίον ανθρώπων για διάφορους λόγους, σεξουαλικό προσανατολισμό, φύλο και διάφορα άλλα, βρίσκονται σε τέτοιο βαθμό που υπάρχουν προγράμματα και γίνονται προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης. Είναι αναγκαίο, όπως καταλαβαίνετε, και ένα από αυτά τα προγράμματα είναι και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και σας το παρουσιάζουμε, μια πολύ σημαντική καινούργια γραμμή ψυχολογικής στήριξης. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά αυτές οι γραμμές. Κοιτάξτε, ήταν. Εγώ δεν το είχα δει. Συγνώμη, μια στιγμή. Το απόσπασμα το παίξανε. Όχι, είδαμε. Όχι, δεν το παίξανε. Το είπε. Το είπε. Ναι, αλλά δεν παίξανε το. Δεν κάνανε παραγωγή. Είπε όμως ότι αυτό. Κοίτα, είναι σαφές ότι το είπε για τον Γρηγόρη. Εγώ νόμιζα δεν το είπε. Γιατί μου το είπε και η Ελένα, δεν μπορούσε να τηλέφωνο και λέω, έλα μωρέ, θα είναι ιδέα. Όχι, γιατί είπε ότι ήταν καρφί, γιατί λέει. Αντέγραψε τα σκηνικά, γιατί το σκηνικό του Γρηγόρη είναι αντιγραφή του σκηνικού του Letterman που έχει τη Νέα Υόρκη από πίσω. Και λέει τα σκηνικά τα αντιγράφουμε. Δεν μπορούμε να αντιγράψουμε όμως τον πολιτισμό και την παιδεία. Άρα ουσιαστικά. Χαρακτήρισε τον Γρηγόρη απολύτιστο και απέδευτο. Ναι. Δηλαδή αυτό είπε, ότι το είπε. Με τους καλεσμένους που φέρνει, γιατί και στο παρελθόν του είχε ασκήσει κριτική ότι φέρνει το Φάιλο Κρανιδιώτη που έκανε κόμμα. Καλή επιτυχία να το πούμε. Τον ανθρώπο. Ναι. Έκανε κόμμα με ένα ετό σήμα. Λοιπόν. Τέλεια. Που καθόταν στον ήλιο και ελιαζόταν. Που έφερε τον Κρανιδιώτη, που έφερε τώρα του Δερλέγα κτλ. Και όλου όσου βρίζουν του ομοφυλόφιλου κτλ. Σου λέει τώρα ότι αντέγραψε ο Γρηγόρη, γιατί δεν είπε το όνομα, αλλά αυτό υπενήχθηκε το σκηνικό. Αλλά δεν μπορεί να αντιγράψει τον πολιτισμό και την παιδεία όταν, ας πούμε, δίνει βήμα σε ανθρώπους. Γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι είπε. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Όχι, αυτό είπε. Δίνει σε ανθρώπους που λένε ακραία πράγματα ρατσιστικά. Να μιλήσει για σκοταδισμό. Και σκοταδιστικά. Ναι. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, ό,τι θες. Έκανε όμως μια κριτική για την εκπομπή. Ωραία, δεν πάνε την εκπομπή, υπάρχει την κόντρα του Γρηγόρη όμως. Κοίταξε να δεις τώρα. Το συγκεκριμένο απόσπασμα, όλα αυτά τα αποσπάσματα από τις εκπομπές του Γρηγόρη δεν σχολιάστηκαν από όλες τις εκπομπές. Εγώ διαφωνόμαστε. Ήταν πολύ κάτι. Είναι και εγώ βγήκα και είπα ότι ρε Γρηγόρη, έχουμε, πώς το λένε, ευθύνη για τους ανθρώπους που καλούμε. Αυτό ήταν η δική μου γνώμη. Μου την είπε και ο Γρηγόρης, να αφορμή το εδώ. Και τελείωσε εκεί. Δεν ήταν δηλαδή μια αιχμή προσωπική, ήταν μια γνώμη ότι έχεις ευθύνη για το πιο καλής. Μέχρι εκεί. Ωραία, αλλά τον να τον λέω στον άλλο, εγώ δεν τον είπα ούτε απολύτιστο ούτε απέδευτο. Θέλω να σου πω ότι δεν κορύφωσε μια κόντρα. Εδώ όταν βγαίνει ο άλλος και το λέει απολύτιστο και απέδευτο. Και γνωρίζουμε ότι κολλητοί φίλοι δεν πρέπει να είναι. Τώρα πλέον. Άσχετα με αυτό, ναι. Ότι πέσανε ρακέτες και αυτά και κολλητοί λίγια. Να σα θυμίσω ότι είχε πει ο Γρηγόρης. Προσωπικά για να. Να σα θυμίσω ο Γρηγόρης την επόμενη μέρα βγήκε και λέει θα κάνω σχόλιο και έμεινα κίνητο. Ευτυχώς που πήρα την άδεια. Και λέει πάμε παρακάτω. Που σημαίνει ότι ενοχλήθηκε, παιδιά. Γιατί τώρα δεν τραπέζει ένα προβληματισμό. Τελικά ρε παιδί μου, οι ανθρώπινες σχέσεις, ακόμα και αν είναι παρελθόν, έχουν αξία και παίζουν ρόλο στη ζωή αυτή και ας κάνουμε τηλεόραση. Να σου πω κάτι, Μαρία. Θέλω να πω, ο Ακανάκης. Ρε παιδί μου, έχουν ζήσει 10 πράγματα οι άνθρωποι αυτοί. Αν έχεις τέτοια. Προφανώς έχει συμβεί κάτι μεταξύ. Εγώ την πιστεύω χωρίς να ξέρω. Πάρ' τώρα ένα τηλέφωνο. Καταρχήν να πούμε μπράβο στον Αντένα που αποδεδειγμένα είναι το πιο δημοκρατικό κανάλι. Δεν υπάρχει όλο τηλεόραση τηλεόραση ναι, που να βρίσκονται παρουσιαστές μεταξύ τους. Αποδεδειγμένοι ναι, μας στα άλλα κανάλια. Θα θέλει να πει κάτι ο ένας για τον άλλο παρουσιάσιο και θα τον κόβουν. Εδώ βρίσκεται το ένας βρίσκεται τον άλλο. Είναι και επιτυχία. Μπράβο στον Αντένα, είναι η επιτυχία. Είναι πραγματικά το πρώτο πλουραλιστικό κανάλι ο Αντένα. Εγώ δεν ξέρω αν έχει να κάνει πάντως με τις ανθρώπινες, δηλαδή με τη σχέση που είχαν, ή είναι μόνο για την εκπομπή. Δηλαδή και αυτή η σκέψη ότι επειδή ίσως υπάρχει μια κόντρα ή κάτι χάλα στις σχέσεις τους, γίνονται αυτά τα σχόλια, δεν είναι ωραίο.
Δηλαδή, προφανώς έχει να κάνει με την εκπομπή, η με τις ευκαιρίες, είναι επαγγελματικό. Η παιδεία και ο πολιτισμός δεν έχουν να κάνουν με την εκπομπή, έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Ναι, ναι, αλλά παιδεία και είναι πολιτισμός. Για την εκπομπή, είναι για τον άνθρωπο. Η παιδεία και ο πολιτισμός είναι σχολιάζουν για τον άνθρωπο. Είναι για τον άνθρωπο. Είναι σαφής αιχμή, δεν είναι αιχμή. Είναι καλή για τον άνθρωπο. Είχε πει κάτι το οποίο σχολιάστηκε, ήταν βαρύ. Δεν θα μπορούσε να το σχολιάσει. Ναι, αλλά δεν σχολιάσει τον Τερλέγκα ο Κανάκης. Σχολεία σε αυτόν που κάλεσε τον Τερλέγκα δηλαδή και δεν είναι βήμα αυτό. Αυτό σου λέει. Μια χαρά σχέση για να σχολιάζει το απόσπασμα τη εκπομπή. Μια χαρά, μα πα καλά τώρα. Μα δε, τα σκηνικά τη εκπομπή του Γρηγόρη τα επέλεξε ο Τερλέγκα. Όταν λες επιλέγεις τα σκηνικά, αλλά δεν επιλέγεις την παιδεία και το αυτό, ποιος θα επιλέγει τα σκηνικά. Ούτε φαντάζομαι ότι ήταν. Ούτε το πες στο καλημέρι, φαντάζομαι που είδε τα σκηνικά και την έκανε. Αν το λέγανε για σένα, σου άρεσε. Τηλεοπτικά μια φίλη παρουσιάστηκε, έλεγε το πράγμα για σένα, για την κομπή σου. Από την άλλη, αυτή είναι η λογική του. Ότι εγώ καλώ ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο στα όρια, ξεχασμένοι, και αφήνω να πούν ό,τι θέλουν. Ναι. Με δημοκρατία. Okay, εγώ σαν παρουσιαστή βγάζω την είδηση σου, λέω Γρηγόρη. Δηλαδή, 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 δηλαδή είναι επιλογή τη εκπομπή να τα αφήνει αυτά. Θα μπορούσε να γι' αυτό και επιτυχία, παιδιά, εκπομπή. Μην κρυβόμαστε τώρα. Επειδή κάνει κάποια άτομα που πουλάνε και βγαίνουν ειδήσει. Δεν είναι έτσι. Γιατί η εκπομπή είναι πια. Επειδή ο Γρηγόρη είναι καλό φέτο σε ερωτήσει, είναι στα καλύτερα του Γρηγόρη και κάνει καλή εκπομπή. Δηλαδή, αν κοβόντουσαν οι δύο ειδήσει του Φαΐλου Κρανιδιώτη και αυτού που έλεγε τα παιδιά δεν θέλουν να τον εαυτόν από πίσω. Δεν θα μειωνόντουσαν τα νούμερα της εκπομπής. Ναι, αλλά τι σχολιάζουμε τώρα εμείς. Γιατί γίνεται την τώρα. Κόντρα δύο ανθρώπων που ό,τι είπε Μαρία, την ουσία την είπε Μαρία. Ναι. Ότι δύο άνθρωποι οι οποίοι έκαναν στο παρελθόν πολύ μεγάλη παρέα, πώς φτάνουν να ξεκατηνιάζονται πια δημόσια. Γιατί είναι ξεκατηνιασμένοι. Αυτό είναι ότι έχουν δύο διαφορετικές επαγγελματικές τοποθετήσεις. Εάν σέβεσαι όμως τον άλλο. Εάν σέβεσαι τον άλλο και προφυλάσσει τη σχέση σου, δεν ξεκατηνιάζει δημόσια. Δηλαδή λε ότι εγώ διαφωνώ με αυτό και σταματά εκεί. Εμεί ω Ράδιο Ρεβίλα προτιμούμε το δρόμο να παίξουμε την γραμμή υποστήριξη ψυχολογικής. Που θέλουν να μιλήσουν ακόμα και για γονείς, νομίζω είναι για ανθρώπους που θέλουν να συζητήσουν ένα θέμα. Από την άλλη όμως, η άλλη γραμμή είναι αυτή. Από την άλλη όμως, Φέη μου, τώρα για να μην αφήνουμε και τον Γρηγόρη απροστάτευτο, και ο Γρηγόρης δεν σου έχει βγει ποτέ να πει ότι μην παίρνουν τα άτομα που έχουν ανάγκη αυτές τις γραμμές. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, βγάζοντας τις ακραίες θέσεις κάποιων ανθρώπων, δεν σημαίνει ότι σου λέει ταυτίζεται, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή, εγώ. Αν με ρωτάς, αν με ερωτηθώ, δεν θα τους έβγαζα ή θα έκοβα αυτές τις συγκεκριμένες απόψεις τις ακραίες και το έχω πει και με το Σφακιανάκι που το έχουμε κάνει στο παρελθόν. Που είχε πει ότι η Χούντα είναι η καλύτερη περίοδος. Το έβγαλα. Γιατί μου το είπαν και από το Μέκα να το βγάλω κιόλας και συμφώνησα κι εγώ. Εδώ όμως τώρα, έτσι, μιλάμε ότι δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που το επιλέγει να το βγάλει δημοσιογραφικά και μπορεί να κάνει λάθος ή όχι, ότι πιστεύει και ο Γρηγόρης τα ίδια. Ο Γρηγόρης, από ό,τι γνωρίζω, είναι πολύ φιλελεύθερος άνθρωπος. Δεν τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Δεν λέγα ο Γρηγόρης, παιδιά. Δεν έχει σημασία. Δεν τα πιστεύει ο Γρηγόρης αυτά. Ναι, άρα λοιπόν εδώ είναι προφανές ότι έχει συμβεί κάτι μεταξύ τους. Ένας προσωπικός καυγάς, μια προσωπική διένεξη. Και βγάζουν τώρα την προσωπική τους κόντρα στον αέρα. Ο Γρηγόρης λέει ποιος είναι αυτός που θα μου πει εμένα ποιο θα καλέσω. Ο άλλος λέει όχι. Ο Γρηγόρης δεν έχει πει τίποτα για τον Κανάκη. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Είπε ποιος είναι αυτός που θα μου πει ποιο θα καλέσω. Πού το είπε αυτό. Εάν ο παρουσιαστής της εκπομπής ήταν ηλιάκι. Την πρώτη φορά. Ευτυχώς που δεν πήραμε άδεια για να το παίξει. Την πρώτη φορά. Ξανά ήταν μετά. Και στο ραδιόφωνο θα κάτσει κάποιες πόντες. Και στο ραδιόφωνο. Τα σχόλια θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως πιστεύετε από τους ραδιοφίλα αν έκανε κάποιος άλλος την εκπομπή. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ τους. Θα γινόντουσαν τα σχόλια. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα τα κάναν τα σχόλια. Θα τα κάναν τα σχόλια. Ναι, θα τα κάναν τα σχόλια. Λοιπόν, προχωρούμε. Προχωρούμε στον Νικόλα τον Μουτσινά. Περιμένουμε την απάντηση του Γρηγόρη τώρα με ενδιαφέρον. Oh. Καλά, ο Γρηγόρης είναι τη γράφει, εκτάκτος. Νομίζω ότι θα απαντήσει ο Γρηγόρης. Δεν σε γράφει ο Γρηγόρης. Είναι χοντρό, θα τα απαντήσει. Θα μπει εκτάκτος να ξαναγράψει, γιατί δεν έγραψε χτες. Να σας πω κάτι. Ένθετο θα το κάνει έξτρα. Αν θέλει, μπορεί να πάρει τηλέφωνο ο Γρηγόρης, τον οποίο στήριξα, να απαντήσει εδώ στην εκπομπή. Γρηγόρη, πάρε με τηλέφωνο. Έχω ιδέα. Να πάω να του κάνω ντου στο ραδιόφωνο αύριο. Πήγαινε κάτω ντου. Δεν γίνεται αλλιώς. Ντου από παντού. Ναι. Πάμε. Λοιπόν.